συγγνώμη, κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστώ. Και όχι εγώ, έχω λόγος για τον οποίο είστε εδώ δεν είναι γιατί είστε κατηγορούμενος. Είναι ο ένας λόγος και οι ερωτήσεις πολλές φορές γίνονται για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προσβολή της προσωπικότητας του μάρτυρα. Και αυτό το προσδιορίζει, προσπαθεί να το περιφρουρήσει το Υπουργείο, το Προεδρείο. Δεν υπάρχει κανένα θέμα προσβολής, όμως πολλές φορές οι ερωτήσεις γίνονται για να διερευνήσουμε αν υπάρχει θέμα παραβίασης. Και μπορεί να γίνει και με βάση τη γνώση σας για άλλα ζητήματα. Επειδή ο κύριος Λοβέρδος νωρίτερα έβαλε κάποιο ζήτημα ότι κάποιες ερωτήσεις γίνονται τοποθετούντας τον μάρτυρα στη θέση του κατηγορούμενου και ότι διαδίδεται σε τηλεοράσεις από συναδέλφους, μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ή μη που παρακολουθούν τις ενδριάσεις, ότι υπάρχουν θαλασσοδάνεια και υπάρχουν πολλές παραβιάσεις των τραπεζικών κανόνων. Είναι προφανές ότι από τους 30, δεν ξέρω πόσους έχουν έρθει μέχρι στιγμής μάρτυρες, μπορεί κατά τη διάρκεια των καταθέσεων των 10 εξ αυτών να έχουν προκύψει παρατυπίες. Εγώ θα έλεγα ότι και ένας μόνο, αν έχει προκύψει και αποδειχθεί στο πόρισμα, θα είναι κέρδος για τη Δημοκρατία και για την Εξεταστική Επιτροπή. Και σαφέστατα δεν θα περίμενε κανείς ότι η Εξεταστική Επιτροπή θα λειτουργούσε φέροντας 30 ιονοί ή, αν θέλετε, με σκοπό να προκύψουν δικές τους παρατυπίες, διότι μαζεύουμε στοιχεία γι' αυτό. Και θα θέλαμε, γι' αυτό το είπα εκ των προτέρων, και τη γνώση σας και τη γνώμη σας και για άλλα ζητήματα. Όχι μόνο για αυτά που διαχειρίζεται ο Αντένα, ο όμιλος των οποίων εσείς είστε διευθύνων σύμβουλος. Άρα λοιπόν το λέω τώρα και για τον κύριο Λοβέρδο. Νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε σχολιασμό για τα συμπεράσματα που προκύπτουν στη δημόσια σφαίρα από τη λειτουργία μας, αν δεν προκύψει πόρισμα. Διότι τότε μόνο και από μία πιθανή περίπτωση παραβιάσεων θα προκύψει συμπέρασμα και για μας. Και για το Κοινοβούλιο και για την κοινωνία και για την πολιτεία, αν υπήρχε σκοπός ή όχι συγκρότηση εξεταστικής. Αυτό το υπονοήσατε κάποια στιγμή την τοποθέτησή σας. Θα ήθελα να βρούμε τον σωστό και δίκαιο μέσο όρο. Νομίζω ότι συμφωνείτε με αυτό. Δεν έρχονται όλοι. Ναι, να το πείτε και στον Πρωθυπουργό αυτό, όχι μόνο σε εμένα. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει τιμήσει την εξεταστική τοποθέτησή του προχθές με αναφορές μόνο από όσα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν και κανένα άλλο στοιχείο και που προδίκασε κρίση. Πουθενά δεν έχει προδικαστική κρίση λόγο, και αποτέλεσμα. Λοιπόν, λόγο, τώρα εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει προσωπικό. Οξύτατο. Υπήρχε οξύτατο προσωπικό. Επισύρει και αγωγή. Οξύτατο. Να την κάνετε, κύριε Λοβέρδο, θα σας πω τώρα. Δεν την κάνετε. Θέλω το λόγο για ένα λεπτό. Για ένα λεπτό, αλλά σας διακόψω. Θα κλείσω το μικρόφωνο. Θα με διακόψετε. Ωραία. Εξηγώ για ένα λεπτό ποιο είναι το προσωπικό. Παρακαλώ. Στην αίθουσα αυτή, εδώ ακριβώς, εκεί καθόμασταν εμείς, ο κύριος Βούτσης, κυρία Κωνσταντοπούλου, και ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εδώ. Ρωτήθηκε από μένα και από άλλους συνεδρούς, τον κύριο Τσούκαλη της Δημάρ τότε, εάν κάποιος υπουργός, γιατί έλεγαν για μένα, αυτό μου το έχει κάνει στολίδι ο ΣΥΡΙΖΑ από τότε, έδωσε εντολή να δημοσιευθούν φωτογραφίες οροθετικών γυναικών που είχαν AIDS, δηλαδή, προκειμένου να αποφευθεί η συνουσία τους με πρόσωπα άλλα τα οποία ενδεχομένως κτλ. Είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Παπαδημητρίου τότε, ότι έκανε σχετική έρευνα, το πόρισμα της οποίας έδειξε ότι ουδής υπουργός. Έδωσε τέτοια εντολή. Την εντολή έδωσε ο μόνος αρμόδιος, εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών. Διότι η αρμοδιότητα από το 1996 με νόμο είχε περάσει σε αυτόν και κανένα μέλος εκτελεστικής εξουσίας δεν είχε τέτοια αρμοδιότητα. Επιστρέφω λοιπόν στη συνάδελφο που αναπαράγει ψευδώς και συκοφαντικά. Ήξερε. Λοιπόν. Αναπαράγει ψευδώς και συκοφαντικά, ενώ ήξερε. Διότι. Το απήντησα. Αυτό υπόθηκε εδώ. Το όνομά σας ακούστηκε με ερώτηση στον κύριο Λιαρέλη. Στον κύριο Βούτσι. Ερώτηση προς τον κύριο Λιαρέλη. Το όνομά σας δεν ακούστηκε, κύριε Λοβέρδο. Σε 10 περιπτώσεις τους υπουργούς υγείας το γνωρίζει και παρόλα τα αυτά το χρησιμοποιεί με τρόπο που θέλει να με διαβάλει συγκοφαντικός. Αυτό που κάνει είναι ομόψεμα. Παρακαλώ. Η δικαιοσύνη θα απαντήσει σε αυτό που κάνει. Ωραία. Και είναι και μια ωραία αρχή για να τελειώνουμε με τους συκοφάντες και τους προβοκάτορες. Τώρα. Κύριε Λοβέρδο, όχι, έχει κλείσει. Το έκλεισε, κύριε Λοβέρδο. Είναι η Λοιπόν, λόγο. Κύριε Λοβέρδο, εξήγησα το προσωπικό μου. Δεν αναφέρθηκε. Αναφέρθηκα κανείς. Σε βουλευτή που με συκοφάντησε. Δεν αναφέρθηκε. Και θέλω τώρα να το εξηγήσω. Δεν αναφέρθηκε. Όχι. Θέλω να το εξηγήσω. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση. Σας παρακαλώ, κύριε Καβαδία. Θέλω το λόγο να το εξηγήσω. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Τώρα θέλω το λόγο να το εξηγήσω. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Τώρα θέλω το λόγο να το εξηγήσω. Λοιπόν, εγώ κλείνω τα μικρόφωνα στην αίθουσα. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, έχει κλείσει το μικρόφωνο. Όπως δεσμευτήκατε ότι θα κάνετε, σας είπα ότι δόθηκε το ένα λεπτό. Κύριε Λοβέρδο, τιμώντας
και τηρώντας αυτό που συμφωνήσαμε πριν πάρετε το λόγο, σας το έδωσα για ένα λεπτό και 25 δευτερόλεπτα. Εξηγήσατε ποιο είναι το προσωπικό, καταθέσατε και τα νομικά στοιχεία και εγώ λοιπόν θέλω να πω το εξής. Δεν κατατέθηκε από κανέναν βουλευτή προσβολή της προσωπικότητας άλλου μέλους της εξαστικής ή διατύπωση παραπτώματος, δεν αναφέρθηκε σε παράβαση νόμου. Το ερώτημα το οποίο εγώ μπορώ να ανασύρω από τα πρακτικά είναι ερώτημα προς τον κύριο Λαρέλη, αν θα δημοσίευε κάτι σχετικό με βάση την προσωπική του δεοντολογία. Αυτό ρώτησε και η κυρία Καβαδία για άλλο θέμα. Προς τον κύριο Λαρέλη θα το δημοσίευε. Δεν αφορά παράβαση νόμου, ούτε κατηγορήθηκε κανένας για προσβολή προσωπικότητας παράβαση νόμου. Θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα έχει λήξει και περνάμε στον κύριο Μαυρωτά. Καθόλου, με συγχωρείτε. Δεν έχετε τον λόγο, κύριε Λεβέρδο. Κύριε Μαυρωτά, δεν απευθύνομαι σε εσάς, να με συγχωρείτε. Έδωσα... Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας έδωσα εγώ... το λόγο. Όχι. Σας έδωσα το λόγο. Είναι ο κανονισμός της Βουλής και θα τον εφαρμόσετε. Σας έδωσα το λόγο και τον εφάρμοσα τον κανονισμό της Βουλής. Δώσατε γιατί αμφισβητούσατε ότι υπάρχει προσωπικό. Σας έδωσα το λόγο και σας είπα και παρακαλώ πείτε το προσωπικό. Όχι, το εξηγήσατε. Θα εφαρμόσετε υπάρχει... τον κανονισμό. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει άλλο ζήτημα προσωπικού. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, μετά τον κύριο Μαυρωτά θα σας απαντήσω με το άρθρο του κανονισμού. Μετά τον κύριο Μαυρωτά για το όρθιο κανονισμό. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Μαυρωτά. Για λόγους συμπαράστασης. Μετά τον κύριο Μαυρωτά. Για λόγους συμπαράστασης. Δεν υπάρχει θέμα συμπαράστασης. Μην πάρετε το λόγο. Δεν υπάρχει θέμα συμπαράστασης. Σας παρακαλώ. Εδώ θα βάλουμε τάξη. Δεν θα μιλάμε. Πάντως, κύριε Λοβέρδο, εσείς. Δεν θα προσβάλλει κανένας κανένα. Έχετε την προστασία του Προεδρείου κατά εξακολούθηση και τη δικαιοσύνη. Σας ζητάω λοιπόν τώρα. Εξεφρασμένη. Έχετε πάρει το λόγο επί του προσωπικού. Εξήγησα ποιο είναι το προσωπικό. Αν θέλετε θέλω, να συνεχίσετε να μιλάτε για κάτι για το οποίο έχετε ήδη μιλήσει, ο κανονισμός θα θεωρήσω... Το δικαίωμα για δύο λεπτά. Λοιπόν. Όχι. Δεν χρειάζεται να καταγράφετε τίποτα. Λοιπόν, ο κύριος Λοβέρδος ανέφερε για 1,5 λεπτό το προσωπικό, τεκμηρίωσε και την νομική κάλυψη η οποία έχει... Δεν έχει γίνει καμία αναφορά στο όνομά του, καμία αναφορά σε παράβαση νόμου, καμία αναφορά σε προσβολή προσωπικότητας. Ερώτημα προς τον κύριο Λιαρέλη για τη δική του δεοντολογία στη δημοσίευση φωτογραφιών έγινε. Δεν υπάρχει κανένα άλλο ζήτημα, κύριε Λοβέρδο. Και το θέμα αυτό έχει λήξει. Έχει λήξει, κύριε Λοβέρδο. Θεωρώ ότι αν συνεχίσετε, θεωρώ ότι θέλετε να παραβιάσετε τη λειτουργία της εξαστικής και να την καθυστερήσετε. Σας έδωσα το λόγο παρότι δεν είχε προκύψει στην αντίληψη του Προεδρείου ζήτημα επί του προσωπικού. Δεν υπάρχει άλλο προσωπικό πέρα από αυτό. Υπήρχε κατά την άποψή σας, το εξηγήσατε. Δεν υπάρχει άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να εξηγηθεί περαιτέρω, κύριε Λοβέρδο. Δεν μπορώ να παίζω με τις λέξεις. Μιλήσατε, πήρατε το λόγο κατά παράβαση της άποψής μου. Θεωρούσα ότι δεν υπήρχε ήδη ανάγκη. Σας έδωσα το λόγο. Το λόγο θα πάρει τώρα ο κύριος Μαυρωτάς. Δεν θα πάρετε άλλο το λόγο. Θα συμβουλευτώ τον κανονισμό όσο μιλάει ο κύριος Μαυρωτάς. Παρακαλώ, κύριος Μαυρωτάς, έχει λόγο. Δεν υπάρχει ο λόγος, δεν υπάρχει θέμα αλληλεγγύης. Κύριε Μαυρωτά, μόνο εσείς θα μιλήσετε. Λοιπόν, θα συμβουλευτώ εγώ τον κανονισμό στη συνέχεια. Όχι, δεν θα συμβουλευτείτε. Οφείλατε να τον ξέρετε. Αυτά λέει ο κανονισμός. Έχω ήδη δώσει το λόγο μία φορά επί του προσωπικού. Δεν θα πάρετε. Δεν υποχρεούμε να τον δώσω δεύτερο. Δεν δικαιούστε να δώσετε το λόγο. Κύριε Λοβέρδο, προσπαθείτε με πολλούς τρόπους να μην δουλέψει η εξαστική επιτροπή. Αμφισβητούσατε ότι υπάρχει προσωπικό. Λοιπόν, δεν υπάρχει ζήτημα επί του προσωπικού. Δεν υπάρχει περαιτέρω ζήτημα επί του προσωπικού. Σας έδωσα το λόγο, εξηγήσατε. Είναι αναμφισβήτητα προσωπικό. Δεν υπάρχει ζήτημα του προσωπικού. Θα είχατε τελειώσει τώρα. Δεν θα αλλά το κάνετε για να με θυμώσετε. Όχι, γιατί δεν το μπορούμε να κάνουμε παιχνίδια με την Εξεταστική Επιτροπή. Το κάνετε η Εξεταστική Επιτροπή έχει άλλο σκοπό. Προσπαθείτε να παραβιάσετε το σκοπό της Εξεταστικής Επιτροπής. Δεν σας επιτρέπω να συνεχίσετε άλλο, κύριε Λοβέρδο. Δεν θα συνεχίσετε άλλο. Όχι. Έχει δημιουργηθεί. Έχουν και όρια στην Εξεταστική Επιτροπή. Δεν θα πάρετε το λόγο. Δεν με ενδιαφέρει, κύριε Λοβέρδο. Πήρατε το λόγο. Πήρατε το λόγο και με το παραπάνω. Ο λόγος είναι μόνο στον κύριο Μαυρωτά. Βοηθήστε. Θα προσβάλλετε τον κύριο Μαυρωτά, αν δεν πάρετε το λόγο. Αλληλεγγύη. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα συναδελφικότητας. Είπατε τα πάντα, δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα άλλο. Κύριε Μαυρωτά, παρακαλώ, ανοίξτε το μικρόφωνο σας για να μιλήσετε. Λοιπόν, δεν υπάρχει δυνατότητα στην εξεταστική. Όποιος συνάδελφος φωνάζει περισσότερο και γκρινιάζει περισσότερο να παραβιάζει τη δημοκρατία των υπόλοιπων συναδέλφων. Δεν διαχειριζόμαστε εδώ προσωπικότητες που δεν είναι τίμιες, δίκαιες και ολοκληρωμένες με βάση τους κανόνες. Ο κανόνας έχει υλοποιηθεί,
Ο κανονισμός έχει εφαρμοστεί. Πήρατε το λόγο παρότι δεν έκρινε το Προεδρείο ότι υπάρχει το προσωπικού. Δεν υπάρχει ζήτημα, Άρο κύριε Ροβέρδο. Σας το εξήγησα πολλαπλώς. Δεν έδωσα το λόγο και σε κανέναν άλλο συνάδελφο. Ο λόγος είναι μόνο στον κύριο Μαυρωτά. Επιμένετε να διακόπτετε τη λειτουργία της εξεταστικής. Σας επαναφέρω στον κανονισμό. Σας επαναφέρω στην κοινοβουλευτική διαδικασία και τα πρότυπα. Δεν θα πάρετε το λόγο, θα τον πάρει το λόγο ο κύριος Μαυρωτάς. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα του προσωπικού. Παρακολύεται άσκοπα και άδικα τη λειτουργία της εξεταστικής. Και αυτό αποτελεί πλέον και συγκεκριμένη τοποθέτηση. Θεωρώ ότι χωρίς λόγο, δεν θα ήθελα να σας χαρακτηρίζω σαν τι κάνετε τώρα, αλλά δεν πρέπει να λειτουργούμε με ανοριμότητα μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Παρακαλώ πολύ, με τη σοβαρότητα που η ψήφος των Ελλήνων πολιτών έχει δώσει σε όλους μας, δεν υπάρχει άλλο ζήτημα του προσωπικού. Διακόπτε την εξέταση του κυρίου Μαυρωτά και δεν έχετε κανένα δίκιο σε αυτό που κάνετε. Δεν υπάρχει άλλο ζήτημα δικαίου, μην χτυπάτε τζάμπα τα γραφεία. Δεν πρόκειται να φοβηθώ επειδή χτυπάτε το χέρι στο τραπέζι. Δεν έχω ποτέ λειτουργήσει έτσι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Είναι μια προσωπική επιδίωξη προβολής, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι άλλο. Κύριε Λοβέρδο, δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα επί της ουσίας. Παρακαλώ πολύ, δεν πρόκειται να υποχωρήσω στον κοινοβουλευτικό κανόνα. Ο κοινοβουλευτικός κανόνας λέει να πάρετε το λόγο, δεν θα παραβιάσετε την κοινοβουλευτική σειρά η οποία ανοίγει στον κύριο Μαυρωτά. Ο κύριος Μαυρωτάς έχει δικαιώματα τα οποία παρασπίζεται το Προεδρείο, όπως και όλοι οι εξεταστικοί. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επί του προσωπικού, τα κρίνει το Προεδρείο. Το Προεδρείο εκτιμά ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα συζήτησης. Πήρατε το λόγο πέρα από τη διαδικασία. Δεν θα συνεχίσουμε άλλο, κύριε Λοβέρδο. Δεν θα κάνουμε την Εξεταστική Επιτροπή κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Η Εξεταστική Επιτροπή εξετάζει δάνεια κομμάτων και μέσων ενημέρωσης. Αν θέλετε να συμβάλλετε, παρακαλώ να αφήσετε τον κύριο Μαυρωτά. Αν δεν θέλετε να συμβάλλετε, δεν σας υποχρεώνω εγώ να παίζετε ένα διαφορετικό ρόλο. Θέλω να τιμήσουμε όλοι την ευθύνη μας έδωσε η Βουλή ομόφωνα. Δεν υπάρχει ζήτημα τοποθέτησής αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Μαυρωτάς έχει το λόγο. Να πω ότι εδώ και μισή ώρα ασχολούμαστε με κάποιο θέμα το οποίο θα έχει τελειώσει. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Σταμάτη, γιατί να υπάρχουν δύο μέτρα και τρία μέτρα και σταθμά. Ένα μέτρο υπάρχει εδώ πέρα μέσα. Και υπάρχει ο σεβασμός προσωπικότητας. Αν δεν σέβεται τον κύριο Λοβέρδο στο Προεδρείο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει η Εξεταστική Επιτροπή να σέβεται τον κύριο Λοβέρδο. Ήταν σαφής η αναφορά της συναδέλφου. Απεκατέστησε ο κύριος Λοβέρδος. Είπε τη γνώμη του. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε δηλαδή, κύριε Σταμάτη. Λοιπόν, δεν υπάρχει ζήτημα. Δεν υπάρχει ζήτημα, κύριε Μαυρωτά. Αποκατέστησε πλήρως ο κύριος Λοβέρδος την αναφορά. Κύριε Πρόεδρε, προσβάλλετε βάναυσα η τιμή μου. Και η υπόλοιψή μου. Άλλο ζήτημα, κύριε Λοβέρδο. Προσβάλλετε η τιμή μου. Και η υπόλοιψή μου. Θέλω το λόγο. Σας το εξήγησα. Εκμηριώσατε ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Όχι. Εκμηριώσατε, κύριε Λοβέρδο. Είπατε για νόμους, για ευθύνη δικαστικών αρχών. Τελείωσε αυτό το ζήτημα. Πρόεδρε, είπατε ότι είπε ο πρόεδρος της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων. Τι άλλο πρέπει να πείτε, δηλαδή. Αμφισβητούσατε ότι υπάρχει προσωπικό. Εξήγησα γιατί υπάρχει. Και υπάρχει αναμφισβήτητα. Θα είχα τελειώσει. Προσβάλλετε βάναυσα η τιμή μου. Προσβάλλετε βάναυσα η τιμή μου. Κύριε συνάδελφε, τοποθετηθήκατε επί του στήματος. Νομίζω ότι ήμουν σαφή στην τοποθέτηση. Ωραία, λοιπόν, πρέπει να τοποθετηθεί. Το θέμα είναι ότι δεν προεδρεύω εγώ, προεδρεύει ο κύριος Πάμελος. Θα πρέπει να υποστηρίξει. Ένα λεπτό. Κύριε Λοβέρδο, ειλικρινά, έτσι όπως λειτουργείτε. Ένα λεπτό. Έτσι πρέπει να κάνει. Κύριε Λοβέρδο. Θέλετε. Κανένα συνάδελφο. Και δώσατε εξηγήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι γίνεται. Κανένα συνάδελφο δεν θα δεχτεί να πάρει το λόγο. Δώσατε. Κανένα συνάδελφο δεν θα δεχτεί να πάρει το λόγο έτσι. Λοιπόν. Θέλω για ένα λεπτό να τελειώσω. Θα τελειώσω. Λοιπόν. Δώστε μου. Εγώ λοιπόν θεωρώ το εξής. Νομίζω ότι το λόγο δεν το δίνω εγώ. Το δίνω κύριε Μαυρωτά, παρακαλώ πολύ προς το Προεδρείο. Κύριε συνάδελφε, ο κύριος Λοβέρδος με τη στάση του θεωρώ ότι αμφισβητεί τη λειτουργία του Προεδρείου. Θεωρώ ότι προσπαθεί με οποιοδήποτε ζήτημα να περάσει το δικό του, να το πω έτσι λαϊκά. Με συγχωρείτε αν χρησιμοποιεί τις εκφράσεις. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει τέτοια διαδικασία στην Εξεταστική. Και θεωρώ ότι πρέπει να σεβόμαστε ισότιμα όλους τους συναδέλφους, ανεξάρτητα αν θέλω τη θέση του Προέδρου εγώ. Ακόμα και τον εαυτό μου. Κύριε Ρομπέρτο, ειλικρινά, παρότι δεν θεωρούσα ότι υπάρχει προσωπικό ζήτημα για εσάς, σας έδωσα για ένα λεπτό το λόγο. Είχα δεσμευτεί ότι θα διακόψω στο ένα λεπτό. Δεν διακόψα. Σας άφησα να πάτε στο 1,5. Τεκμηριώσατε πλήρως και την προσωπική σας θέση. Και την άποψή σας για το αυτό που ακούστηκε. Δεν υπάρχει άλλο ζήτημα, κύριε Λοβέρδο. Δεν θέλω για ένα γυνάτι να τεινάξετε την Επιτροπή στον αέρα. Θεωρώ ότι πήρατε το χρόνο και έκανα ήδη την, αν θέλετε, την παραχώρηση. Είπα ωστόσο την συναδελφική εκτίμηση και πήρατε το λόγο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τραβήξετε άλλο, κύριε Λοβέρδο.
Και θέλω έτσι όπως μιλάτε τώρα να μιλήσω κι εγώ. Με λυπεί αυτό. Είμαι έτοιμος να μετάσχω σε αυτή την απόπειρα εκτόνωσης. Όμως, όταν ζητάει ένας βουλευτής το λόγο του προσωπικού και ο πρόεδρος του λέει δεν το βλέπω, του δίνει ένα λεπτό για να το εξηγήσει. Μόλις καταλαβαίνει ο πρόεδρος ότι πράγματι υπάρχει προσωπικό, που υπάρχει, δίνει το λόγο δύο λεπτά για να πει τις απόψεις του. Αυτό ζήτησα να εφαρμοστεί. Όχι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Πώς θα εξηγήσω. Εάν μου δώσετε το λόγο για ένα λεπτό. Πρέπει να συνεχίσουμε, κύριε Λοβέρδο. Θα έχω κλείσει, κύριε πρόεδρε, ούτε υποχώρηση από την πλευρά σας. Με υποτιμά αυτό το πράγμα. Ούτε από την πλευρά μου. Θεωρώ ότι με υποτιμά. Όχι. Όχι, κύριε Λοβέρδο, θεωρώ ότι με υποτιμά. Διαμορφώνετε τώρα και τη δική σας ιστορία μέσα στον χώρο του Κοινοβουλίου. Όταν ένα συνάδελφος προσβάλλεται, και μάλιστα βάναυσα και συκοφαντικά, πρέπει να αμυνθεί. Αυτό είναι στην ευθύνη του Προεδρείου να γίνει. Θα είχα τελειώσει. Εκτίμησα θα είχα τελειώσει. Ότι υπήρχε ζήτημα προς διευθύνση. Δεν θέλετε να μου φημώσετε το λόγο, το ξέρω. Αλλά ήθελα να δώσω την εξήγηση που πρέπει να δώσω. Για αυτού που μας ακούν. Μπορείτε να διακόψετε τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ τι ήθελα να πω και θα είχα ολοκληρώσει. Κύριε Λοβέρδο. Ναι. Δεν έχετε το λόγο. Νομίζω ότι μου είπατε ότι μιλώ. Όχι. Ναι. Σας περιμένω. Η ουσιαστική τοποθέτησή μου, η οποία επαναλαμβάνεται ακόμη μια φορά, είναι ότι παρότι κατά την εκτίμησή μου δεν υπήρχε προσωπικό, σας έδωσα το λόγο. Και πράγματι, πολλές φορές, παρότι δεν είναι απολύτως εμφανές, δίνω το Προεδρείο το λόγο και συναδέλφους που θέλουν να διακόψουν για κάποια διαδικασία την Εξεταστική Επιτροπή. Γιατί θεωρώ ότι σε πρώτο βαθμό, σε πρώτο επίπεδο, πρέπει να εξασφαλίζεται η συζήτηση, η ήρεμη συζήτηση και η συναδελφική μέσα στην Επιτροπή. Δεν πρέπει όμως να το παρατραβάμε. Θεωρώ ότι ξεπερνάτε ένα όριο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το κάνετε. Δεν μπορεί να ασχολείται μόνο η Επιτροπή με τα θέματα της διαδικασίας και τα προσωπικά. Πήρατε τον χρόνο, εξηγήσατε. Είπατε και για τον πρόεδρο της Αρχής Δεδομένων και για τις δικαστικές αρχές και για τον νόμο. Τι άλλο παραμένει. Αν μη καταφύσει, θα καταλήξει. Μα σας άφησα παραπάνω από το ένα λεπτό που δεσμευτήκα ότι θα κρατήσω. Αν μη καταφύσει, θα τελειώσει. Ο συνολικός χρόνος. Θεωρώ ότι υπάρχει. Είναι ένα λεπτό για να εξηγήσει το προσωπικό και δύο λεπτά να τοποθετηθεί από αυτό. Στην ολομέλεια, κύριε Λοβέρδο. Κατ' οικονομία εφαρμόζεται και εδώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι. Πέντε λεπτά έχει. Δεν το θυμάμαι. Στην ολομέλεια, λέτε. Στην ολομέλεια. Κατ' οικονομία εφαρμόζεται και εδώ, Πρόεδρε μου, αυτά τώρα. Είναι. Δεν σας έχουν ζητήσει συνάδελφοι προσωπικού το λόγο χίλιες φορές. Και μα δεν το δίνω, κύριε Λοβέρδο. Δεν δίνετε, ναι. Ναι, αλλά τώρα δεν μπορώ να καταλάβω που εξηγήσατε το προσωπικό γιατί δεν υπάρχει. Να θυμίσω ότι η συνάδελφος που με συκοφάντησε μίλησε πάνω στην τελευταία μου ερώτηση. Θα έχει ολοκληρώσει και ο κύριος Μαυρωτάς τώρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Μαυρωτά. Εξηγήσατε, τα είπατε την ουσία. Αν μου δίνατε το λόγο ένα λεπτό ακόμα, θα το συνέδεα μάλιστα. Δεν μπορώ να έχω το δικαίωμα να εκτιμήσω ότι πήρα το λόγο και εξηγήσατε. Επιμένει ένα συνάδελφό σας που έχει προσβληθεί να σας το κάτι ξέρει. Δεν έχει κανένα δικαίωμα το Προεδρείο να εκτιμήσει ότι καταθέσατε την άποψη και δεν υπάρχει άλλο ζήτημα. Έχετε δικαίωμα, αλλά ο κανονισμός λέει, αν αποδεχθείτε ότι αυτό που είπα είχε πράγματι προσωπικό χαρακτήρα. Πρέπει να ξαναπάρετε το λόγο. Ναι, μα αυτό λέει ο κανονισμός. Μα τι νομίζετε, φωνάζω τσάμπα. Κύριε Λοβέρδο, προφανώς το Προεδρείο διερευνά αν υπάρχει προσωπικό και δίνει το λόγο. Αν υπάρχει προσωπικό ζήτημα. Δεν υπάρχει. Εσείς λοιπόν, παρότι εγώ θεωρούσα ότι δεν υπήρχε προσωπική προσβολή, πήρατε το λόγο για να το εξηγήσετε. Δεν υπήρχε. Θεωρώ ότι δεν έχει υποθεί κάτι για εσάς, κύριε Λοβέρδο. Δεν έχει υποθεί κάτι για μένα. Μα αφού τεκμηριώσατε αυτό δυνατόν, που έγινε τότε. Πρόεδρε, ζείτε, παρικείτε την Ιερουσαλήμ. Ξέρετε ότι είναι μια πολεμική, μέχρι και ταινία έγινε σε βάρος μου. Είναι μια συστηματική προσπάθεια του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Που κάποιοι συνάδελφοι. Δεν υπάρχει παλιό συγκεκριμένο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Πάρε, αρχίτε μια άλλη συζήτηση. Οι καινούργοι άνθρωποι από την προηγούμενη Βουλή το ξέρουν. Και ο κύριος πρόεδρος ήταν εδώ και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και στην Ολομέλεια 15 φορές έχει υποθεί. Ωραία, αφού ξεκαθαρίστηκε λοιπόν, τι θέλετε να πείτε. Ναι, αλλά επανήλθε εδώ και μάλιστα με αφορμή ερώτημά μου και πριν κάτω ολοκληρώσω. Αναφέρθηκε το όνομά σας, η θητεία σας, ο ρόλος σας στο Υπουργείο. Όχι, ωραία. Τώρα μην με κάνετε. Πέστε μου ποιο είναι το προσωπικό τότε. Λοιπόν, σας το εξήγησα το προσωπικό, αφορούσε εμένα η ερώτηση και πάμε τώρα. Δεν αφορούσε εσάς, διευκρινίστηκε από όλους. Παρότι δεν αφορά εσάς, παρότι δεν υπάρχει κανένα προσωπικό, επί της διαδικασίας θα πάρετε το λόγο. Επί της διαδικασίας, λοιπόν, η τελευταία μου ερώτηση θα έκλεινε. Με την παρέμβαση. Αυστηρά ένα λεπτό και κλείνω το μικρόφωνο. Με την παρέμβαση Νικολόπουλου για το Βήμα. Στο Βήμα, κοίταξα, δεν είδα τίποτα πρωτοσέλιδο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό και που αφορά λέω, το προσωπικό. Όταν αναφέρεσαι αφηρημένα, όχι με ρεπορτάζ, αλλά αναπαράγοντας το προϊόν της υποκλοπής, όταν αναφέρεσαι αναπαράγοντας το προϊόν, είσαι πια στα όρια του νόμου. Σε ποιο θέμα αναφέρεστε, κύριε Λοβέρδο. Στη δική μου περίπτωση. Στη δική μου περίπτωση. Το γεγονός ότι στη Βουλή έχει εξηγηθεί τόσες φορές. Και το ψέμα επαναλαμβάνεται με στόχο εμένα, δηλώνει κατηγορηματικά, κύριε Πρόεδρε, και με αυτό κλείνω, ότι υπάρχει συστηματική πια προσπάθεια δικής μου συκοφάντησης και εξόντωσης πολιτικά, προέρχεται από συγκεκριμένους κύκλους που αναφέρονται στο κυβερνών κόμμα, δεν θα την επιτρέψω και θέλω να πω στους συκοφάντες ότι
διαμορφώνεται με τα ψέματα του Υπουργού Προπαγάνδας, των Υπουργών, των συκοφαντών και ένα τμήμα αγανακτισμένων πολιτικών που δεν θα επιτρέψει σε κανέναν από αυτούς να ευδοκιμήσει όπως ευδοκίμησε με το λαϊκισμό τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δηλώσω ότι ο ορισμός. Σας παρακαλώ. Κύριε Γιώλα, αφήστε με να πληρώσω. Κύριε Γιώλα, δεν έχετε το λόγο. Λοιπόν, θέλω να δηλώσω ότι ο όρος. Θέλω να δηλώσω ότι ο όρος. Κύριε Γιώλα, ο όρος Υπουργός Προπαγάνδας θεωρείται απολύτως απαράδεκτος για τα κοινοβουλευτικά ήθη και τα κοινοβουλευτικά δεδομένα. Επιστρέφεται σε όποιον τον καταθέτει στη δημόσια σφαίρα, ο κύριος Μαυροτάς για 15 λεπτά.